8. 뺏는다 뺏는다. Συνεχίζουμε λοιπόν με αστρολογικά θέματα που απασχολούν όλους, έτσι δεν είναι? Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντουγλή. Τι κάνετε? Καλώς σας βρίσκω. Θέλουμε να ξέρουμε λίγα πράγματα για το 2012. Τι να περιμένουμε, τι είναι αυτά τα highlights που λέμε? Κυριολεκτικά χωρίζεται στα δύο, πρώτο εξάμηνο και δεύτερο εξάμηνο, με μεγάλες διαφορές. Ωραία. Το πρώτο εξάμηνο θα έλεγα ότι σχετικά είναι θετικό, mm-hmm. με ταλαιπωρίες στην καθημερινότητα, αρκετές όμως, σε βαθμό που θα βγουν μερικοί από τα ρούχα τους ή θα βγούμε μερικοί κατά καιρούς. Θα τα πούμε αναλυτικότερα σε άλλη εκπομπή. Mm-hmm. Το δεύτερο εξάμηνο γίνονται οι σημαντικότερες οικονομικές μεταβολές, ίσως έξω από αυτές που έχουμε στο κεφάλι μας αυτή τη στιγμή. Και αλλάζει εντελώς το σκηνικό, αλλάζει και ο δείκτης της τύχης που λέμε. Ξέρεις, κάθε εποχή κάποιοι ευνοούνται και κάποιοι ταλαιπωρούνται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Πάντως η κατάσταση είναι ότι τα γεγονότα θα τρέχουν με πολύ μεγάλο ρυθμό, mm-hmm. για πολλά χρόνια, για 6-7 χρόνια, πλην όμως η πρώτη χρονιά που mm-hmm. ουσιαστικά είναι το μισό 11 και ολόκληρο το 12, το πρώτο κομμάτι δηλαδή, είναι αυτό που παίρνουμε το βάπτισμα του πυρός. Δηλαδή, αν συνηθίσουμε μέσα αυτό το πλέγμα, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Βάση περιπτώσει, οι εξελίξεις πέραν από τις υποτιθέμενες οικονομικές συγκυρίες, καλές ή κακές, mm-hmm. θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς με άλλους λόγους. Τώρα, αν βρέθηκε το οικονομικό στοιχείο ως αφορμή για να γίνουν κάποιες αλλαγές, δεν παίζει κανένα ρόλο. Άλλες εποχές ήταν το θρησκευτικό στοιχείο για να γίνουν πόλεμοι και μεταβολές. Δηλαδή, κάθε εποχή κάτι γίνεται για να περάσει ένας πολιτισμός που έχει λήξει σε μια καινούργια φάση. Κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα. Εκείνο που θα κοιτάξουμε προϊόντος του χρόνου είναι να δώσουμε πληροφορίες για ομαλότερη μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη. Γιατί οι βλάβες δεν γίνονται γιατί αλλάζει η κατάσταση, είναι γιατί δεν προσαρμοζόμαστε στη νέα κατάσταση. Σωστά. Έτσι, και από εκεί χάνουμε και έχουμε την αίσθηση του πανικού ενδεχομένως, της απώλειας, το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Και εκείνο που θα πρέπει να πούμε σε τελευταία ανάλυση είναι ότι όλες οι μεταβολές από τη φύση είναι οργανωμένες, προγραμματισμένες για την εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν είναι για την καταστροφή του ανθρώπου. Η καταστροφή επέρχεται επειδή εμείς επιμένουμε mm-hmm. σε αυτό που είχαμε μάθει, που είχαμε συνηθίσει, που θέλαμε, που είχαμε προγραμματίσει. Σωστά. Έτσι, και η φύση μας λέει ότι μπορείτε να ζήσετε και με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, αυτή τη μεταβολή, ότι την εκμεταλλεύονται συμφεροντολογικές καταστάσεις, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες, το Χ, το Ψ, το Ζ, είναι αναμφίβολο. Απλώς πρέπει να απεμπλακούμε. Αν πεις απλές λέξεις, δύσκολη κατάσταση, συμφωνώ, αλλά μας ρωτώσει, δεν έχουμε και άλλες διεξόδους, δεν φεύγει με ευχές η επιβάρυνση, αν το πούμε έτσι, σε επίπεδο καθημερινής ζωής, mm-hmm. παρά μόνο με αλλαγή προγράμματος. Αλλά εκείνο που τονίζω πάντοτε είναι σε κάθε περίπτωση, κάθε χρόνο, σε κάποιο τομέα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία τύχη. Που σημαίνει από εκεί πρέπει να αντλήσουμε δύναμη για την επίλυση των υπολείπων προβλημάτων. Σωστά. Και όχι από εκεί που αντλούσαμε μέχρι σήμερα, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή συμπέρασμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Χάλασε ένα τομέα, κάποιος άλλος πάει καλά. Βέβαια. Και πάνω σε αυτό θα αναφερόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν συχνά. Να μην πανικοβληθείτε, καθόλου μην πανικοβληθείτε, και πάνω απ' όλα, αν χαλαρώσετε και δείτε και μια πολύ ωραία μόδα, μια πολύ ωραία επίδειξη μόδας, Aslanis Prêt-à-Porter της εταιρείας Πουρνάρα, θα χαλαρώσετε ακόμα περισσότερο. Πάμε να δούμε Aslanis Prêt-à-Porter.
Πολύ ωραία μόδα λοιπόν. Σας ντύσαμε με Aslan Spread Apporté της εταιρείας Purnara. Φυσικά να σας φτιάξουμε πολλές ημεριές. Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο και τον αγαπημένο μας γιατρό, τον κύριο Ευάγγελο Κεραμίδα. Τι κάνετε? Γεια σας, μια χαρά. Πλαστικός χειρουργός. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αυξητική στήθους. Να τις πιω. Και φυσικά γνωστές. Υπάρχει και η μέθοδος non-touch, non-pain, που φυσικά ξέρουμε σημαίνει δεν σε ακουμπάμε και δεν πονάς, αλλά από πού προήλθε η συγκεκριμένη τιμολογία της λέξης? Κάποιος θα έλεγε τι σημαίνει non-touch, non-pain. Είναι δυνατόν να μην αγγίζουμε και να μην πονάμε μετά από ένα χειρουργείο? Σαφώς και αυτό δεν γίνεται. Αυτή η εργασία μας παρουσιάστηκε το 2006 σε μια πανέμορφη πόλη στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ, και έχει να κάνει με το πώς κάνουμε το χειρουργείο. Προχωρημένοι βλέπω οι Κροάτες. Όχι, εμείς την παρουσιάσαμε στους Κροάτες. Α, ωραία. Ήταν το πανευρωπαϊκό συνέδριο που έγινε στην Κροατία. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η τεχνική? Όταν κάνουμε αυξητική, δημιουργούμε μια θήκη. Έτσι, αν αυτό είναι το ένθεμα, δημιουργούμε μια θήκη. Ωραία. Για να βάλουμε το ένθεμα σιλικόνης. Να το δείξουμε και στο φακό πιο ψηλά. Ακριβώς, για να βάλουμε το ένθεμα σιλικόνης. Το πώς δημιουργούμε τη θήκη, δηλαδή το χώρο για να μπει το ένθεμα, έχει μεγάλη σημασία για με το πώς θα είναι το αποτέλεσμα μετά. Άρα λοιπόν, να το θέσω απλά. Αν δεν δημιουργείς κακώσεις στους ιστούς, δεν υπάρχει πόνος μετά το χειρουργείο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή σηκωθώ και αρχίσω να σας γροθοκοπώ, θα μελανιάσετε ολόκληρη. Αν όμως αρχίζω να σας αγγίζω απαλά και ακόμα καλύτερα να σας χαϊδέψω, δεν θα έχετε καμία μελανιά. Τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς το ίδιο είναι και το χειρουργείο. Mm-hmm. Αν στο χειρουργείο δημιουργείς κακώσεις, το στήθος μετά το χειρουργείο έχει μελανιές. Το στήθος μετά το χειρουργείο πονάει, το στήθος έχει προβλήματα. Αν όμως χειρουργείς σαν να χαϊδεύεις, δηλαδή δεν προκαλείς κακώσεις στους ιστούς, και πώς γίνεται αυτό? Δημιουργείς την θήκη με ειδικά εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία έχουν το καλό να είναι ακριβή, να μην προκαλούν αιμορραγία και να μην καταστρέφουν τους ιστούς. Άρα λοιπόν, το non-touch έχει σχέση με το ότι δεν βάζουμε τα δάχτυλά μας μέσα στο να δημιουργηθεί η θήκη, όπως ήταν παλιά. Το non-pain έχει σχέση με τον πόνο, και φωτογραφικό υλικό, με τον πόνο που αισθανόμαστε μετά το χειρουργείο. Ένα χαρακτηριστικό που έχουμε εμείς οι γιατροί για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει πόνος, είναι ότι ο ασθενής μετά το χειρουργείο μπορεί να σηκώνει τα χέρια του ψηλά. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Και είναι λιγότερο μελανιασμένος. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου μελανιασμένος, όπως βλέπετε. Και εκείνο που έχει σχέση σε αυτή την τεχνική είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε παροχετεύσεις. Είναι ακριβώς αυτό το dressing που βλέπετε, αυτές οι άσπρες γάζες κάτω από το στήθος. Δεν έχουμε λοιπόν παροχετεύσεις. Παροχετεύσεις είναι τα σωληνάκια, τα οποία βγαίνουν από το μαστό. Δεν είναι δεμένο το στήθος, όπως ήθιστε να πιστεύει πολλοί κόσμος. Και βέβαια, εμείς είμαστε τελείως υπέρ στο ο ασθενής να χρησιμοποιεί τα χέρια του πολλές φορές και συχνά μετά το χειρουργείο. Και κάνοντας λοιπόν διάφορες μελέτες, έχουμε δει και ποιες ασκήσεις ακριβώς βοηθούν στο να μπορεί να γίνονται όλες αυτός ο κύκλος, να βοηθάνε αυτόν τον κύκλο στο ώστε ο ασθενής να μην πονάει. Το έχουμε και βιντεάκι συγκεκριμένα. Πάμε να δείξουμε. Λοιπόν, πώς. Εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς μπορεί μια ασθενής αμέσως μετά το χειρουργείο, εδώ είναι 2 ώρες μετά το χειρουργείο, όχι μόνο να είναι έτοιμη να φύγει, αλλά και να μπορεί να σηκώνει τα χέρια της πολύ εύκολα. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η non-touch, non-pain τεχνική και έχει σχέση με την όλη φιλοσοφία του να μπορεί ο ασθενής να πάει στο σπίτι του σχεδόν αμέσως. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι η πλαστική χειρουργική πλέον δεν είναι μόνο να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Το ωραίο αποτέλεσμα πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς τους πλαστικούς χειρουργούς μπορούμε να το έχουμε. Σκοπός πλέον της πλαστικής χειρουργικής είναι να κάνει τα γύρω-γύρω ακόμα πιο σοφιστικέ. Δηλαδή, να μην υπάρχει πουθενά μόλοπας, να μην αισθάνεσαι σαν χτυπημένη, να μπορείς να πας στη δουλειά σου σχεδόν αμέσως, να μπορείς να βγεις το βράδυ για να φας. Αυτό είναι πλέον η πλαστική χειρουργική και κατ' επέκταση η αισθητική χειρουργική και η χειρουργική του μαστού. Οπότε είναι βασικά να μπορεί κάποιος ή κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Φυσικά και κάποιοι κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση, να το πούμε αυτό. Να μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του με λιγότερο οδυνηρούς τρόπους. Και είναι καλό που μας ενημερώνεται γενικά, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Νομίζει απλώς θα πάει να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση. Επειδή δεν είναι και τόσο συχνή η συγκεκριμένη επέμβαση, τα συμπτώματα ή οι επιπτώσεις είναι συγκεκριμένες, είναι ειδικές και δεν τις γνωρίζει. Γιατί φυσικά δεν έχουν όλοι φίλους και φίλες που μπορεί να έχουν κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είπατε ότι. Εσάς σας αρέσει να κάνετε συγκεκριμένη επέμβαση? Πώς μου αρέσει, άλλη μόνο. Η αυξητική του μαστού είναι, νομίζω, μαζί με τη λιποαναρρόφηση και τα ενέσιμα, το νούμερο ένα παγκοσμίως. Και αυτό κάτι λέει. Τι λέει? Λέει ότι πλέον οι τεχνικές μας είναι πολύ, πολύ καλές για να μπορούν να δώσουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά ότι κρατάει για πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια οι ασθενείς που θα το κάνει είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Άρα όλα αυτά συνηγορούν στο να είναι μια από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις παγκοσμίως πλέον. Εσείς χειρουργείτε σε ποια νοσοκομεία τώρα? Εγώ χειρουργώ πιο πολύ στην Κεντρική Κλινική Αθηνών και αρκετές φορές στο Υγεία. Α, πολύ ωραία. Έχετε φυσικά και το δικό σας γραφείο, έτσι? Ναι, το γραφείο είναι.
Η χειρουργία έχουμε το ιατρείο, όπου δεχόμαστε τους ασθενούς, και ελπίζω περισσότεροι από εμάς να κάνουμε τα χειρουργία που έτσι είναι σε μεγάλες κλινικές. Έτσι πρέπει. Τα χειρουργία δεν γίνονται στο ιατρείο. Υπάρχει αναισθησιολόγος, υπάρχουν ακριβώς, διάφορα. Η συγκεκριμένη εγχείρηση. Είναι πολύ popular η συγκεκριμένη εγχείρηση. Νούμερο ένα παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι πρέπει να έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 εκατομμύρια αυξητικές. Πάντως οι γυναίκες πιστεύω που κάνουν τα αυξητική στήθος και τους αρέσει το αποτέλεσμα και φυσικά βοηθάει και στην αυτοπεποίθησή τους, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που δεν έχουν και καθόλου στήθος, που είναι εντελώς flat και σε μια τέτοια περίπτωση είναι πολύ ανεπτυγμένη και η αυτοπεποίθησή της και γενικά αισθάνεται πολύ πιο γυναίκα, γιατί φυσικά το στήθος καθορίζει και φυσικά το συνέστημα της γυναίκας προς να αισθάνεται και θηλυκό που λέμε. Οπότε σας ερωτεύονται, μπορούμε να πούμε, σας αγαπάνε πάρα πολύ. Όχι, ελπίζω να με αγαπάνε. Γιατί το στήθος εκφράζει τη θηλυκότητα. Είναι αυτό που είπατε. Είναι ωραία αίσθηση. Γιατί δεν μιλάμε για αυξητική στήθος μόνο σε συγκεκριμένα άτομα που απλώς έχουν ένα B και θέλουν να το κάνουν C ή D. Κάπου λέμε τώρα εδώ, λέω σε κάποιου. Η αυξητική του μαστού μπορεί να αναφερθεί σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών. Μπορεί να έρθει και ο ασθενής που δεν έχει καθόλου μα καθόλου στήθος. Μπορεί να έρθει και ο ασθενής που έχει A ή B cup. Και πολύ σπάνια μπορεί να έρθει και ο ασθενής που έχει και C και D κάπου για να το θέλει ακόμα μεγαλύτερο. Ακριβώς. Και μικρότερο. Ναι, μικρότερο. Μετά πάμε σε άλλη κατηγορία επεμβάσεων. Βέβαια είναι στη διακριτική ευχέρεια του πλαστικού χειρουργού να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει όταν του ζητούνται πράγματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αισθητική του, για να μην πω στην ηθική του. Σωστά. Να δείξουμε λίγο τα ενθέματα. Ναι, υπάρχουν τα ενθέματα αυτά τα έφερα για να δείξουμε ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών ενθέματα. Αυτό είναι ένα παλιό ένθεμα. Και λίγο κοιτάξτε πώς φαίνεται ένα παλιό ένθεμα. Ωραία. Έτσι, το οποίο είναι πιο σακουλιασμένο από ό,τι είναι τα καινούργια. Αυτό είναι με σιλικόνη, είναι νερό. Είναι με σιλικόνη και τα δύο. Και κοιτάξτε το καινούριο ένθεμα και κοιτάξτε τη διαφορά που έχει. Έτσι. Σακουλιάζει πολύ πιο εύκολα το δεξιά, ενώ το αριστερά μπορεί να παραμένει στο ίδιο σχήμα. Οπότε και η ποιότητα έχει γίνει, ναι, η ποιότητα πολύ είναι καλύτερη. Πολύ καλύτερη, και αν μπορεί η κάμερα εδώ να το δείξει, θα δει ακριβώς πόσες πτυχώσεις κάνει το ένα ένθεμα και σχεδόν καμία πτύχωση το άλλο ένθεμα. Ενώ το άλλο είναι πιο φυσικό. Αυτό είναι το πιο φυσικό. Και στην πλέον. Αφή φυσικά. Ναι, έτσι. Σαφώς. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι στη σιλικόνη. Ότι η σιλικόνη λέγεται cohesive, δηλαδή πιο συμπαγής, με αποτέλεσμα να μην χάνει το σχήμα όταν τοποθετηθεί μέσα στο στήθος. Και όχι μόνο αυτό, έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Η σιλικόνη μπορεί να κρατήσει και πάνω από 20 χρόνια. Καθώς επίσης και μπορούν να εξαλειφθούν διάφορα προβλήματα που είχε η παλιά η σιλικόνη. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Η συγκεκριμένη εγχείρηση, αν κάποιο κάνει και βάλει συγκεκριμένο ένθεμα, μπορεί μετά από 10 χρόνια, αν βγει κάτι καλύτερο, να βγάλει το άλλο και να βάλει κάτι καλύτερο. Παραδείγματος χάρη, π.χ. στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως λέτε, ότι υπήρχε το συγκεκριμένο ένθεμα, το οποίο ήταν πριν 20 χρόνια, πριν δεν ξέρω πόσο. Πριν πόσα χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό ήταν πριν 15-20 χρόνια. Ακριβώς. Τώρα, κάποιος που έχει βάλει πριν 15-20 χρόνια θα μπορεί να βγάλει το συγκεκριμένο και να βάλει το καινούριο. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα χρειάζεσαι. Δηλαδή, αν έχεις αυτό το ένθεμα και δεν έχεις κανένα πρόβλημα, σαφώς και δεν βάζεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις. Απλώς... Είναι ασφαλές ένθεμα και αυτό παρόλο που είναι παλιό. Αν δεν έχεις πρόβλημα, όχι, το αφήνεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να αλλάξει. Και τώρα το βάρος του συγκεκριμένου ενθέματος δεν αλλάζει την αισθητική, έτσι. Κοιτάξτε, τα βάρη, συνήθως η δικιά μου συμβουλή είναι προσέξτε, μην βάζετε πολύ μεγάλα ενθέματα. Γιατί το πολύ μεγάλο ένθεμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Όπως το να πέσει το στήθος πολύ πιο εύκολα. Όπως ναι, όπως να δημιουργήσει αφύσικο αποτέλεσμα, όπως να δημιουργήσει τον πάνω πόλο, όπως λέμε ακριβώς, τον Baywatch. Στήθος. Οπότε προσέξτε, μην χρησιμοποιείτε. Και να μην φαίνεται φυσικό. Ναι, και να μην φαίνεται φυσικό. Οπότε μην χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλα ενθέματα. Χρησιμοποιήστε μέτρια ενθέματα. Γιατρέ μας, έχετε πάρει βραβείο και στο Βερολίνο συγκεκριμένα για την τεχνική. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το βραβείο που έχετε πάρει στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής για τη τεχνική τη συγκεκριμένη. Ναι. Αυτό ήταν το 2007 και ήταν ανέλπιστο σχετικά βραβείο, γιατί σκεφτείτε ότι το International Society of Plastic Surgeons που έκανε το συνέδριο είναι από τα μεγαλύτερα του κόσμου. Ήταν πάνω από 3.000 συνέδροι και πάνω από 500 υποψήφοι για αυτό το βραβείο. Πήραμε τελικά το τρίτο βραβείο που περιγράφει μια τεχνική, η οποία και αυτή ήταν καινούργια για εκείνη την εποχή που εμφανίστηκε, την οποία την είχαμε ονομάσει Composite Breast Augmentation. Τώρα την ονομάζουμε μειοδιαχωριστική τεχνική. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι η αυξητική του μαστού είναι ένα απλό πράγμα. Δημιουργείς τη θήκη, βάζεις το ένθεμα, ράβεις, πας σπίτι σου και τέλειωσε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν 5 διαφορετικοί τρόποι του πού θα βάλεις το ένθεμα. Πολλές φορές τονίζω και λέω, μην ρωτάτε από ποια τομή θα σας βάλουν το ένθεμα. Η τομή είναι το λιγότερο που θα πρέπει να σας απασχολεί. Εκείνο που θα σας απασχολεί πρέπει να είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πού θα μπει το ένθεμα, δηλαδή πάνω από τομή ή κάτω από τομή. Είναι σημαντική. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό είναι
πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό θα είναι το ένθεμα σιλικόνης. Η επιλογή του ενθέματος είναι η πιο σημαντική. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το, για μένα είναι το α και το ω. Γιατί κοιτάξτε, ας υποθέσουμε ότι έχετε βάλει ένα μικρό ένθεμα και έχετε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο το ευχαριστιέται ο γιατρός σας. Mm-hmm. Αλλά δεν το ευχαριστιέστε εσείς. Mm-hmm. Η επέμβαση έχει αποτύχει. Σωστά. Αν εσείς χρειάζεται πάλι να βάζετε σου κέντρο. Πώς γίνεται η επιλογή. Ναι, η επιλογή ενθεμάτων νομίζω έχουμε ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχουμε. Σωστά, και να πούμε ότι έχει 400.000 views. Ναι, είναι αυτό, δυνατό. Ναι, το είδαμε στο YouTube και έχει 400.000 views. Αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα για Ελλάδα. Αν σκεφτείτε το βίντεο αυτό, είναι γύρω στον 1,5 χρόνο που παίζει και όντως έχει κάνει 400.000 views για Ελλάδα. Είναι πρωτοφανή. Αυτό δείχνει ακριβώς νομίζω ότι. Πάμε ο κόσμος θέλει να ξέρει λοιπόν πώς διαλέγουμε το ένθεμα σιλικόνης. Είναι η πιο σημαντική διαδικασία. Ναι, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς διαλέγουμε το κατάλληλο μέγεθος σιλικόνης στην αυξητική του μαστού. Χρειαζόμαστε τρία απλά πράγματα. Μια μεγάλη σειρά δοκιμαστικών ενθεμάτων σιλικόνης, στενά αθλητικά σουτιέν και στενές ελαστικές μπλούζες. Η ασθενής φοράει ένα στενό σουτιέν και μια στενή ελαστική μπλούζα. Στη συνέχεια, αρχίζουμε να τοποθετούμε ενθέματα σιλικόνης στο στήθος της ασθενούς. Η συμβουλή μας είναι να δοκιμάσετε όσο πιο πολλά ενθέματα μπορείτε. Ξεκινάμε από μικρού μεγέθους ένθεμα και στη συνέχεια αυξάνουμε το μέγεθος. Σε κάθε ένθεμα που τοποθετούμε, ζητούμε από την ασθενή να κοιτάξει τον καθρέφτη και αν φας αλλά και προφίλ. Είναι πολύ σημαντικό η ασθενής να δοκιμάσει πολλά ενθέματα. Σχηματίζει έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνει ένθεμα 200 κυβικών εκατοστών, τι σημαίνει ένθεμα 300 κυβικών εκατοστών και ούτω καθεξής. Επίσης αποκτά μια σχετικά ακριβή εικόνα για το πόσο μεγάλο θα δείχνει το στήθος της μετά το χειρουργείο, και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Η ασθενής έχει επιλέξει το ένθεμα των 290 κυβικών εκατοστών, που όπως βλέπετε ταιριάζει απόλυτα στην ανατομία της. Στο τέλος βλέπουμε πώς φαίνεται το μπούστο της ασθενούς με τρία διαφορετικά ενθέματα. Η ασθενής έχει επιλέξει το ένθεμα των 290 κυβικών εκατοστών. Η ασθενής έχει ύψος 1,61 εκατοστά και ζυγίζει 45 κιλά. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή της θα της δώσει ένα φυσικό και πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιντεάκι, λοιπόν. 400.000 views μόνο. Λοιπόν, τώρα που το είδατε κι εσείς, θα έχει 500.000 μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάντως ήταν πολύ καλό, γιατί είναι μια λύση πριν κάνει κάποιος κάποια χειρουργείο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι. Το οποίο το δοκιμάζει είναι μια απλή διαδικασία, βασικά. Πολύ απλή. Πολύ απλή. Την οποία τη βλέπουμε πράγμα. 5 με 10 λεπτά. Εκείνο που δεν έχουμε τονίσει εδώ είναι πόσο σημαντικό είναι 5 διαφορετικές μετρήσεις που κάνουμε στο στήθος. Mm-hmm. Γιατί μια ερώτηση είναι πώς θα αποφασίσουμε τι ένθεμα θα βάλουμε, πώς θα αποφασίσουμε ποιο είναι το πιο μεγάλο και ποιο είναι το πιο μικρό, mm-hmm. πώς θα αποφασίσουμε αν το ανάμεσα στο μεγάλο και στο μικρό θα μας κάνει. Είναι 5 μικρές μετρήσεις και εδώ έχουμε ένα βιντεάκι, αλλά δεν το έχουμε φέρει μαζί μας, όπου μετράμε το στήθος. Η πιο σημαντική λοιπόν, και είναι πολύ απλό, θα το καταλάβει όλος ο κόσμος, είναι μετράμε το πλάτος του στήθους. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε το πλάτος του στήθους είναι αυτό. Σωστά. Για να είναι καλό το ένθεμα και να έχουμε φυσικό αποτέλεσμα, πρέπει το ένθεμα, η διάμετρος του ενθέματος, να χωράει άνετα στο πλάτος. Άρα, αν αυτό συμβεί, σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα έχουμε ένα πολύ φυσικό και καλό αποτέλεσμα. Είναι τόσο απλό. Και στη γεωμετρία ακριβώς. Βλέπω. Για σκεφτείτε, μια γυναίκα που είναι λεπτούλα, με πολύ μικρό στήθος, με μικρή διάμετρο πλάτης, να βάλεις ένα ένθεμα έτσι. Πού θα χωρέσει? Δεν θα χωρέσει. Θα ξεχυλήσει από αριστερά, θα πάει κάτω, θα πάει πάνω, θα ενωθεί στο στέρνο. Οπότε σας έχει τύχει να σας ρωτήσουν να κάνουν μεγαλύτερο στήθος από το σωματότυπό τους και βέβαια, να επιμένουν. Συνέχεια. Και τι λέτε σε μια τέτοια περίπτωση? Επειδή τους εξηγώ ακριβώς με αντικειμενικά κριτήρια, όχι εμένα δεν μου αρέσει ή εσένα δεν σου αρέσει, τους εξηγώ ότι δεν μπαίνει, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα, θα έχεις αφύσικο αποτέλεσμα. Πιστέψτε με, όταν στον ασθενή εξηγείς αντικειμενικά γιατί δεν μπαίνει, δεν είναι κανείς τρελός να αποφασίσει κατά. Εκείνο που μπορεί να κάνει κάποιος που για οποιονδήποτε λόγο θέλει πολύ μεγάλο ένθεμα, είναι να βάλει πρώτα το ένθεμα που προτείνουμε και μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, όταν πλέον έχει διαταθεί
τη θήκη και το στήθος, μπορεί μετά να περάσει το μεγαλύτερο στήθος. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και το τονίζω να βάλετε στήθος το οποίο περνά το στήθος, το πλάτος του μαστού σας. Έχετε περιπτώσεις που επιμένει ο ασθενής? Σε μένα όχι, γιατί επειδή το εξηγώ, οπότε καταλαβαίνω. Εμπνέεται εμπιστοσύνη. Οπότε ναι, ή θα φύγουν ή θα συνεχίσουν μαζί μου. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που θα σας στείλει η famous Σωτηρίου Τσάμπο. Πάμε να δούμε, μάλλον ένα break και πάλι μαζί σας. Και αυτές τις γιορτές το Famous Travel προτείνει διακοπές σε έναν από τους πιο κλασικούς προορισμούς, την Αρχοντική Βιέννη. 3 ημέρες αεροπορικός, 299 ευρώ. 4 ημέρες αεροπορικός, 395 ευρώ. Κάντε τώρα την κράτησή σας στο 210-5233-804. Famous Travel. Κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον γιατρό, πλαστικό χειρουργό πλαστικής χειρουργικής που έχουμε μαζί μας, τον κύριο Ευάγγελο Κεραμίδα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την ερώτηση. Πάνω ή κάτω από το μη μπαίνει το ένθεμα της σιλικόνης? Αυτή είναι η πιο ωραία και η πιο καλή ερώτηση που περιμένει ένας πλαστικός χειρουργός να το ρωτήσει ο ασθενής του και όχι από ποια τομή, γιατρέ, θα βάλουμε το ένθεμα σιλικόνης. Αυτό έχει παίζει. Φυσικά τα σημάδια είναι κάτι που απασχολούν τις γυναίκες. Αλλά ο καλός ο γιατρός κάνει πάντα το καλύτερο και η τομή είναι πάντα η καλύτερη. Σωστά. Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι μια τομή δεν θα φαίνεται, γιατί εξαρτάται πάντα από το. Και το δέρμα. Μπράβο. Δεν μπορώ να σας δείξω εγώ 100 τέλειες τομές και να σας δείξω μία που είναι μέτρια. Γιατί, από τη στιγμή που το έχει κάνει ο ίδιος πλαστικός χειρουργός. Γιατί φταίει. Ας μην πω φταίει, έχει σχέση η επούλωση του κάθε ασθενούς. Mm-hmm. Και μερικές φορές βλέπεις τέλεια τομή αριστερά, ενώ βλέπεις μέτρια δεξιά. Να βλέπουμε και το βιντεάκι λοιπόν, που έχουμε ετοιμάσει. Πολύ σωστή ερώτηση και εκεί ήταν το βραβείο που πήραμε το 2007. Το 2007 πήραμε το βραβείο για τη δεξιά εικόνα. Εκείνο που πρέπει στο να πω Βερολίνο, πρώτα, είναι να ευχαριστήσω τους τεχνικούς σας, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, τα βάζουν πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν αριστερά την τεχνική πάνω από το μη, αλλά κάτω από την περιτονία. Είναι μια τεχνική που βρήκε το 2002 από την Βραζιλιάνα καθηγήτρια πλαστικής χειρουργικής. Και η δεξιά είναι η δικιά μας τεχνική, η μειοδιαχωριστική τεχνική, όπου το ένθεμα, όπως βλέπετε, μπαίνει κάτω από το μη. Ο μης είναι το κόκκινο τμήμα πάνω-πάνω στο ένθεμα. Πιο άφρα το βλέπουμε εδώ το στήθος. Και το ένθεμα, το άλλο μισό, μπαίνει πάνω από το μη, αλλά κάτω από την περιτονία. Ακούγεται λίγο πολύπλοκο και η ερώτηση είναι γιατί να το κάνουμε αυτό. Και γιατί να μας βραβεύσουν κιόλας το 2007. Τα στήθια δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν διαφορετικά σχήματα. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι βλέποντας μία φωτογραφία μπορεί να καταλάβει πώς θα είναι το στήθος μετά το χειρουργείο. Όχι. Γιατί κάθε γυναίκα έχει τελείως διαφορετικά στήθη. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μία γυναίκα που έχει σωληνωτό μαστό, ή μία γυναίκα που έχει ψευδοπτωτικό μαστό, ή μία γυναίκα που έχει στήθος τελείως διαφορετικό από το φυσιολογικό, στη συνέχεια πιστεύω θα εξηγήσουμε ποιος είναι ο σωληνωτός και ποιος είναι ο ψευδοπτωτικός μαστός, χρειάζεται μία διαφορετική τοποθέτηση του ενθέματος για να μπορέσει να δώσει καλύτερο σχήμα στο κάτω τμήμα. Να δείξουμε και συγκεκριμένα τη δική σας δουλειά. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε μειοδιαχωριστικές τεχνικές όπου μπαίνει, το ξανατονίζω, διπλού επίπεδου. Μπαίνει το πάνω ένθεμα κάτω από το μη και το πάνω ένθεμα κάτω από το μη και το πάνω ένθεμα πάνω από το μη. Και αυτό γίνεται για την προηγούμενη περίπτωση που ήταν ο ψευδοπτωτικός μαστός και σε αυτή την περίπτωση που είναι ο σωληνωτός μαστός. Ο σωληνωτός μαστός είναι ένας μαστός ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί το κάτω μισό του στήθους καθόλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο χώρο που θα τοποθετηθεί το ένθεμα σιλικόνης. Τοποθετούμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το ένθεμα σε δύο επίπεδα. Εδώ βλέπετε τεχνικές όλων των ειδών. Είχατε δει προηγουμένως την υποπεριτονιακή τεχνική, που αυτή γίνεται σε ανθρώπους, δηλαδή πάνω από το μη. Σε αυτή γίνεται σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι πολύ αδύνατοι, ενώ η μειοδιαχωριστική τεχνική, η διπλού επίπεδου, γίνεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν περισσότερο όγκο μαστού. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα. Αριστερά είναι πριν και αριστερά είναι μετά. Εκείνο βέβαια που προσέχετε πάντα σε φωτογραφίες είναι ότι ποτέ, μα ποτέ, τα στήθια μας δεν είναι συμμετρικά.
έχουμε διαφορετικό αριστερό, διαφορετικό δεξιό μαστό. Αυτό πρέπει πάντα να τονίζεται στους ασθενείς, γιατί όσο καλοί και αν είμαστε, όσο καλές τεχνικές και να κάνουμε, θαύματα δεν κάνουμε. Άρα, όταν έχεις ένα στήθος με πολύ άσχημο σχήμα, είναι πολύ δύσκολο η επέμβαση να το διορθώσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, με όλες αυτές τις νέες τεχνικές που έχουμε βρει, πετυχαίνουμε πάντα σχεδόν το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως είναι καλό το γεγονός ότι και να μην έχει συμμετρικό στήθος, με τη συγκεκριμένη επέμβαση μπορείς να κάνεις πολύ συμμετρικό στήθος. Όταν υπάρχει ασυμμετρία, και σας πληροφορώ ότι η ασυμμετρία είναι 80 με 85% στη φυσική της μορφή. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να βάζεις διαφορετικά ενθέματα ή μερικές φορές μπορείς να πειράζεις τη μία θηλή ή να πειράζεις την άλλη, να τα κατεβάζεις, να ανεβάζεις. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Εδώ βλέπουμε συγκεκριμένα ότι η συγκεκριμένη κοπέλα δεν έχει σχεδόν καθόλου στήθος. Ακριβώς. Ενώ έχει γίνει και ανόρθωση εδώ. Εδώ βλέπουμε. Είναι ο ψευδοπτωτικός μαστός. Είναι ο μαστός της γυναίκας που έχει θυλάσει. Τι σημαίνει αυτό? Έχει χάσει το απάνω τμήμα του μαστού και όλο έχει μαζευτεί κάτω. Χωρίς όμως η θηλή της να δείχνει πεσμένο. Είναι ψεύδο πεσμένο, ας το πω απλά. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε αυτή την τεχνική που σας είπα προηγουμένως και βλέπετε το αποτέλεσμα μετά. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που το ένθεμα σιλικόνης μπορεί να δώσει την ψευδαίσθηση ότι το στήθος σηκώνεται. Γιατί μια ερώτηση είναι, γιατρέ, όταν βάζουμε ένα θέμα σιλικόνης, σηκώνεται το στήθος μας? Η απάντηση είναι μπορεί να σηκωθεί, αλλά μέχρι ενός ή δύο, το τονίζω, χιλιοστών. Που σημαίνει ότι αν η θηλή σας κοιτάει πολύ κάτω, δεν πρόκειται το ένθεμα σιλικόνης να ανεβάσει το στήθος. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μια τελείως διαφορετική επέμβαση. Χρειάζεται ανόρθωση, ή ανόρθωση και αυξητική είναι ένας συνδυασμός επεμβάσεων. Μιλήσατε για σωληνωτό μαστό. Τι ακριβώς είναι ο σωληνωτός μαστός? Ο σωληνωτός μαστός, καλύτερα θα ήταν να μπορέσουμε να δούμε τις φωτογραφίες, αλλά ώσπου να τις δούμε, είναι μια εκγενετής κατάσταση, δηλαδή γεννιέσαι έτσι. Εδώ βλέπουμε, μπράβο, σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε αριστερά σωληνωτός μαστός, ο οποίος έχει χειρουργηθεί, αλλά δεν έχει διαγνωστεί ότι είχε αυξητικό μαστό. Είχε σωληνωτό μαστό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Βλέπετε τον αριστερό μαστό πώς είναι και βλέπετε τον δεξιό μετά τη διόρθωση. Ο σωληνωτός μαστός λοιπόν έχει πολύ μεγάλη θηλή, έχει πολύ ψηλά, το στήθος είναι πολύ ψηλά και δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου το κάτω τμήμα του μαστού. Είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην αισθητική του μαστού και θέλει μια ειδική τεχνική. Είναι αυτή που είπαμε, τίμιο διαχωριστική, και μερικές φορές πρέπει να πειράξουμε και τη θηλή. Έτσι εδώ βλέπετε αριστερά ένα άσχημο αποτέλεσμα, επειδή δεν έγινε η διάγνωση ότι η ασθενής έπασχε από σωληνωτό μαστό και αντιμετωπίστηκε σαν μια απλή αυξητική μαστού, ενώ στο άλλο είναι η διόρθωση, που όπου βλέπετε το κάτω τεταρτημόριο του μαστού έχει διορθωθεί. Εδώ φαίνεται πολύ πιο έντονα βέβαια, δεν ξέρω αν βλέπετε. Στην ιατρική το λέμε double bubble. Φαίνεται πάρα πολύ. Ακριβώς αριστερά. Πάντως βλέπουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι, ακριβώς αυτό γίνεται όταν δεν διαγνώσεις την ύπαρξη του σωληνωτού μαστού και κάνεις μια απλή αυξητική. Βλέπετε και το άλλο το στήθος. Μοιάζει, το σωληνωτό μαστό το λέμε και Snoopy breast, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με το κόμιξ, θα το θυμάστε με σίγουρη όλοι, του Snoopy. Και αν δείτε τον αριστερό μαστό, ακριβώς μοιάζει. Και βλέπετε βέβαια την παραμόρφωση με τα χέρια ψηλά, πώς είναι παραμορφωμένος αριστερά. Έχει ανέβει όλο το στήθος πάνω, γιατί δεν κατέβηκε το στήθος κάτω. Είναι αυτό που σας είπα, ο σωληνωτός μαστός είναι όλος πάνω. Δεν έχει κατέβει μετά την γέννηση του παιδιού. Με αποτέλεσμα να πρέπει να τον κατεβάσουμε με διάφορες τεχνικές στο κάτω μέρος.